Ακίνητος ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Ταμήλος συνεχίζει καθημερινά τις επαφές με τους πολίτες του νομού Τρικάλων, πραγματοποιώντας επισκέψεις και περιοδίες από τη μία άκρη του νομού ως την άλλη. Το πρωί επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά της Καλαμπάκας, καθώς και καταστήματα και επιχειρήσεις της περιοχής. Γνώστης των προβλημάτων της περιοχής, χάρη στη μακρά θητεία του στον χώρο της αυτοδιοίκησης, έχει τη δυνατότητα της αμεσότητας στην επικοινωνία με τους πολίτες, οι οποίοι του ανέφεραν βέβαια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο κύριος Ταμήλος, κρατούν μια αισιοδοξία για το μέλλον, παρατηρώντας ότι πρόκειται για μια πολύ ζωντανή λαϊκή αγορά. Από την πλευρά του, ο υποψήφιος βουλευτής αναφέρθηκε στις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Καλαμπάκας, τόνισε ότι είναι καθήκον της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξει την αγροτική και κάθε άλλη δραστηριότητα της περιοχής, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί και θα φέρει καλύτερες μέρες για αυτόν τον τόπο. Επισκέφθηκα τη λαϊκή αγορά της πόλης Καλαμπάκας, μια ζωντανή λαϊκή αγορά. Ο κόσμος με υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά. Όλοι εκφράζουν παρά την κρίση μια αισιοδοξία ότι στο μέλλον κάτι καλύτερο θα προκύψει. Εμείς είμαστε εδώ να αγωνιστούμε για να βελτιωθούν οι συνθήκες οικονομικής κατάστασης του νομού Τρικάλων και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι με την βοήθεια και της νέας κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά θα μπορέσει πραγματικά η χώρα να πάρει μπροστά και η περιοχή της Καλαμπάκας και ειδικά ο αγροτικός πληθυσμός να δει καλύτερες μέρες. Είναι καθήκον μας να στηρίξουμε τον αγροτικό πληθυσμό, την κτηνοτροφία και τη γεωργία των Τρικάλων και ειδικά και της Καλαμπάκας.